Χίλιους γερανούς δίπλωσαν σήμερα μικροί μαθητές από δύο δημοτικά σχολεία των Σικαιών, το πρώτο και το πέμπτο, στέλνοντας μαζί με τις χειροτεχνίες τους την αγάπη και τις ευχές τους στο δοκιμαζόμενο ιαπωνικό λαό. Οι γερανοί διπλώθηκαν με την ιαπωνική μέθοδο οριγκάμι, σύμφωνα με έναν τοπικό μύθο. Την αγάπη και τις ευχές του στον ιαπωνικό λαό, που περνά μια πολύ άσχημη δοκιμασία μετά τον ισχυρό σεισμό και το φωνικό τσουνάμι, έδειξαν σήμερα 300 μικροί μαθητές από δύο δημοτικά σχολεία των Σικαιών, διπλώνοντας χίλιους γερανούς με τη μέθοδο οριγκάμι σε μια προσπάθεια να ζωντανέψουν έναν ιαπωνικό μύθο. Μαζί με τα παιδιά του 1ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Σικαιών, ξεκινήσαμε να διπλώνουμε τους χίλιους γερανούς για να κάνουμε τον παλιό ιαπωνικό μύθο πραγματικότητα. Ο μύθος λέει ότι αν κάποιος διπλώσει χίλιους γερανούς σε χαρτί, μπορεί να ζητήσει την εκπλήρωση μιας ευχής. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε να διπλώνουμε τους γερανούς και μέσα σε μία ώρα για να κάνουμε το μύθο αυτό πραγματικότητα και να τους στείλουμε μαζί με την αγάπη και τις ευχές μας στην Ιαπωνία. Θα στείλουμε τους γερανούς αυτούς, έχω ήδη συνεννοηθεί με την Ιαπωνική Πρεσβεία, θα τους παραλάβουν στην Ιαπωνική Πρεσβεία και από εκεί θα τους στείλουν σε σχολείο του Τόκιο, με το οποίο θα γίνει και αδελφοποίηση με το σχολείο των Σικαιών με τα παιδιά που δίπλωσαν τους γερανούς. Το πουλί γερανός, όπως μας εξήγησε η κοινωνική ανθρωπολόγος και διδάκτορ της μεθόδου οριγκάμι, κυρία Μυρτώ Δημητρίου, είναι ιερό πουλί για τους Ιάπωνες, καθώς συμβολίζει τη μακροζωία, την καλή υγεία και την ευτυχία. Αυτές τις ευχές επιθυμούσαν να στείλουν και οι μικροί μαθητές, που υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά την πρόταση να συμμετάσχουν στην εκδήλωση αυτή. Σήμερα φτιάξαμε διάφορα πολλά πουλάκια που ονομάζονται γερανοί για να τα στείλουμε στα παιδιά στα σχολεία της Ιαπωνίας για να τους δείξουμε πόσο τους αγαπάμε και για να τους στείλουμε τις ευχές μας. Φτιάξαμε οριγάμι για να δείξουμε την αγάπη μας προς αυτούς από το μεγάλο σεισμό. Θέλουμε να φτιάξουμε γερανούς για να τους στείλουμε στην Ιαπωνική Πρεσβεία για το σεισμό που έγινε και έτσι να δώσουμε ένα μήνυμα στα παιδιά της Ιαπωνίας. Επίσης, η κυρία Δημητρίου γνωστοποίησε το που και πότε οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνον έχουν εδώ και κάποιες ημέρες την ευκαιρία να θαυμάσουν έργα τέχνης φτιαγμένα αποκλειστικά από χαρτί, ενώ επισήμανε και τη σχέση της τέχνης αυτής με τη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Στις μέρες έκφρασης και δημιουργίας, Μελίνα Μερκούρη, βρισκόμαστε στο περίπτερο 1 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Από τις 10 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου πραγματοποιούνται οι μέρες έκφρασης και δημιουργίας, κατά τη διάρκεια των οποίων έχω έκθεση οριγκάμι και στα πλαίσια αυτής της δράσης θα φτιάξουμε και εμείς τους χίλιους γερανούς. Στο περίπτερο μπορείτε να δείτε πίνακες και έργα φτιαγμένα μόνο από χαρτί και μάλιστα ως κοινωνική ανθρωπολόγος συνδύασα την ελληνική γλαιογραφία με την ιαπωνική εικαστική τέχνη του οριγκάμι, αναπαριστώντας μοτίβα κεντυμάτων από τη συλλογή κεντυμάτων της Αμαλίας Μεγαπάνω του Μουσείου Μπενάκη. Μικροί φτιάχναμε καραβάκια. Μπορεί να μην το ξέραμε, αλλά κάναμε οριγκάμι. Κάναμε παιχνίδια και σαΐτες. Το οριγκάμι είναι μια τέχνη που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, γιατί όλοι φτιάχναμε παιχνίδια με χαρτί, όλοι διπλώνουμε και σακίσουμε το χαρτί. Άρα στην ουσία είναι μια παγκόσμια τέχνη.